καλωσορίζω όλους στη σημερινή... Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Συλλόγου Τριτέκνου με Επαρχίας Φαρσάλων, όπου μετά από 2 χρόνια αναγκαστικής καραντίνας είμαστε ξανά εδώ διαζώσεις. Να ξεκινήσουμε καλώντας τον ενδεσιμολογιότατο πατέρα Βασίλειο, όπως ευλογήσει την πίτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντων και εις τους αιώνας των αιώνων, εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των λόγων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήτη κατεχόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε Χριστόν των Θεών ηχέτευεν, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Λέησον ημάς ο Θεός και τον εκλελεώσον εμεθάσου επάψον και ελέησον, ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπέρ του ευλογητήνε των αίωνων ή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου, η γενέστοκ των ειρηνικών και σωτήριων, ετι δεόμεθα υπέρ του Συλλόγου Τριτέκνων, της Επαρχίας Φαρσάλων με των οικογενειών αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ίκαια Ι, Ιησούς αιώνας των αιώνων. Κύριο δεηθρώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ίδια εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάξον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών εις τον αίων εν ιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα του τον προσφερόμενον εις δόξα και τιμήν του Ενεγής Πατρός ημών, βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς, τους τεταδόρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σωρανίους δωρεά σου, ότι επί σύντμη το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των κοινών εντολών, ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός, τον Αγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Σύντμης ημών, δόξα σε, ο έναν κάλες του δικαίως ημών βασταχθήνε καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, σε Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αρχιφόρου Πολιού και Προστάτου ημών, το Αγίον δόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοφορείου του Θαυματουργού, πάντων ον Ιερά Μητροπόλη ημών διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, σε Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Αγάθης και των συναυτής όν την Ιερά Μητροπόλη και πάντων σου των Αγίων, ελεήσει και σωσέ ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λάμη κύριε Πρόεδρε, όλοι συγχωρεί μου. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Ο διαδικός Θεός εμάς, ο διαδικός Θεός εμάς μας ευλόγησε 3 φορές περισσότερο από τους άλλους γονείς που έχουν 1 ή 2 τέκνα και λιγότερο βέβαια και από τους πολυτέκνους που έχουν περισσότερα. Να δοξάσουμε λοιπόν τον Τριαδικό Θεό για αυτά τα 3 δώρα που μας παραχώρησε στη ζωή μας. Γιατί τα παιδιά μας είναι παραχώρηση από τον Θεό. Αυτό μας το δίδαξε η Παναγία μας η ίδια, που πριν από λίγες ημέρες εορτάσαμε
την υπαπαντή του Χριστού. Πρόσφερε τον Υιό της και Θεό να τον ευλογήσει ένας ιερέας. Και ευλόγησε, λέει, ο Σιμεών τον Θεό, όχι το πεδίο. Ένας ιερέας ευλόγησε τον ίδιο τον Θεό. Αυτό μας διδάσκει ότι εμείς οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες εσείς πρέπει τα παιδιά σας να το συνειδητοποιήσετε ότι είναι δώρο Θεού και η προτεραιότητά σας είναι να προσφέρετε, να σπρώχνετε, να επιδιώκετε τα παιδιά σας να είναι κοντά στον Θεό. Η Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου και επιβάλλεται εμείς οι τρίτεκνες οικογένειες να εκκλησιαζόμαστε, να πάμε τα παιδιά μας να κοινωνούν όσο είναι μικρά, όσο μπορούν να κοινωνούν. Γιατί η Θεία Κοινωνία στηρίζει τον άνθρωπο και τις οικογένειες γενικότερα. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η Θεία Κοινωνία. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση στις οικογένειές σας, σε όλους σας, κύριε Πρόεδρε, στο Συμβούλιο, σε όλους μας, υγεία και ο Θεός να χαρίζει κάθε καλό. Βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό, έχουμε δίπλα μας εξαιρετικούς ανθρώπους και αυτό φαίνεται από τη σημερινή σας παρουσία. Στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, 12 χρόνια μαχητικής παρουσίας, δίνοντας αγώνες για τα δικαιώματα των τριτέκνων σε συνεργασία πάντα με άλλους αξιόλογους συλλόγους ανά την Ελλάδα και φυσικά με την Ομοσπονδία μας, την ΟΠΟΤΕ και τους εκπροσώπους της. Ο Δήμος μας, χωρίς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Εμπορικός Σύλλογος, στηρίζουν την τρίτη κλικογένεια της επαρχίας μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας για κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ποιοτικότερη ζωή των τρίτεκνων οικογενειών. Θα πρέπει να γίνει ευρέως κατανοητό από όλους πως οι τρίτεκνες οικογένειες αποτελούν το σταθεροποιητή του πληθυσμού της χώρας μας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν τίποτα στην τύχη του και από εδώ και πέρα. Ας αγωνιστούμε για τα ιδανικά του τόπου μας, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, την οικογένεια και ιδιαίτερα το μέλλον των παιδιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλώ τον λόγο και ο πρόεδρος του συλλόγου μας, κύριος Αχιλλέας Δρόσος. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Εξωτερικού Συμβουλίου, αξιότιμη εκπρόσωπη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκπρόσωπη του Συλλόγου Τετέχνων Νομού Λάρισας, κύριε Νικόλαος Σταύρος Θεόδωρε, αντιπρόεδρε. Εκπρόσωπη του Συλλόγου Τετέχνων Καρδίτσας, κύριος Βασίλης Καπνικάνης. Εκπρόσωπη του Εμπορικού Συλλόγου, εκπρόσωπη του Αιμοδοτικού Συλλόγου,
γενικός εκπρόσωποι, φίλοι προσκεκλημένοι, μέλη του Συλλόγου Τελτέχνων Φασάνων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τελτέχνων Επαρχίας Φασάνων, σας καλωσορίζω στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας, σε μια ιδιαίτερο σημαντική για εμάς συνάντηση. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και ευτυχία και το νέο έτος να αποτελέσει για τις τρίτεχνες οικογένειες ένα νέο ξεκίνημα με πίστη στις δυνάμεις μας, μιας και η δική σας συμμετοχή μας βοηθάει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Μετά από τις αντίξωες συνθήκες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την οικονομική κατοχή που συνεχίζουμε και βιώνουμε, με τη συνειδητή υπονόμευση της ελληνικής οικογένειας, εμείς εδώ σήμερα τα αφήσαμε όλα στην άκρη και συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού το έργο μας, γιατί μας συνδέει όλους μας κάτι κοινό, το ενδιαφέρον για την ελληνική οικογένεια και το μέλλον αυτού του τόπου. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2011 και συνεχίζει αδιάλειπτα την λειτουργία του 12 χρόνια τώρα, παρθυμώντας σήμερα 600 οικογένειες. Ο χαρακτήρας του είναι κυρίως κοινωνικός και φιλανθρωπικός. Σκοπός του είναι να οργανώσει αλλά και να βοηθήσει τις τρίτεχνες οικογένειες της επαρχίας μας και γενικότερα να προάγει αλλά και να διεκδικεί ό,τι καλύτερο για τα μέλη του. Τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων, οπότε σε αυτά τα χρόνια της παρουσίας του, ο Σύλλογός μας πέτυχε να εξασφαλίσει κάποια ωφελήματα για τα μέλη του, όπως εκπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε επιχειρήσεις της επαρχίας μας με συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, έκπτωση 30% σε ΔΕΙΑ Φασάνων, έκπτωση 25% στα εκπαιδευτικά κτέλη Τρικάλων Μαγνησίας, συνεργασία με τον Ανεμοδοτικό Σύλλογο Φασάνων, δωρεάν διανομή τροφίμων, δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας και Facebook που προσφέρει σαφή αλλά και τακτική ενημέρωση, δημιουργία συστήματος αυτοματοποιημένης ενημέρωσης των μελών της με SMS και email και συμμετοχή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Τελτέχνων, οπότε και πολλά άλλα ακόμα. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία απαιτούμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν άμεσα το σχέδιο νόμου για την εξομοίωση, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα και οι πάντες δηλώνουν σύμφωνοι να αποδείξουν άμεσα τη συμφωνία τους. Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεχνων οικογενειών με τις πολίτεχνες και την ένταξή τους στο νόμο 1044. Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε 3 παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία. Διεκδικούμε μία λύση για το δημογραφικό πρόβλημα που είναι μία βόμβα στα θεμέλια της πατρίδας μας. Για να τα πετύχουμε όμως όλα αυτά χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας ώστε να γίνουμε πιο δυνατοί και κυρίως πιο διεκδικητικοί. Τελειώνοντας, στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω. Απουσιάζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το εμπορικό επιμελητήριο του νομού Λάρισας, τον κύριο Γιανακόπουλο, ο οποίος μας έχει παραχωρήσει την αίθουσα όπου στεγαζόμαστε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Εμποδοτικό Σύλλογο Φασάνων για τη συνεργασία που έχουμε τα χρόνια αυτά και να υποσχεθούμε ότι θα το συνεχίσουμε. Καθώς θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι δίπλα μου, την Γραμματέα Φίλο Χριστίνα, την Ταμεία Βίκη Ματζανίκα, το μέρος μας Βίκη Κωνσταρέλου και φυσικά τον πρώην Πρόεδρο και νυν Αρχιπρόεδρο κ. Δημήτρη Χατζημήτρο, που σε αυτόν οφείλουμε την ίδρυση και την αξιόλογη πορεία του Συλλόγου μας μέχρι σήμερα. Χρόνια πολλά. Στο σημείο αυτό θέλω να τον
καλέσουν να μας πει δύο λογάκια και από μένα χρόνια πολλά, συγγνώμη ξέχασα, θέλω να ευχαριστήσουμε τον δικηγόρο μας, κύριο Αποστόλη Ανδρεόπουλο, τον λογιστή μας Θεόδωρο Φθανόπουλο και τους δωρεάν υπηρεσίες τους. Ακόμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Φωτεινή Πλιάτζο, η οποία είναι η πρόεδρος της Τράπεζας του Δήμου Θεσσαλίας. Ιδιαίτερο ευχαριστώ σε ένα μέρος που αποχώρησε από το 10σίγμα, είναι η Ελένη Στράτο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεισφορά της τα προηγούμενα χρόνια. Στο σημείο αυτό θέλω να καλέσω τον αντιπρόεδρο, τον Δημήτρη Χατζημίτρου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Από μένα χρόνια πολλά, καλή χρονιά και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στην Τετογάρνα. Καλημέρα και από μένα. Να σας ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία, και θέλω να ευχαριστήσω το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέχνη Επαρχίας Φασάμι για τη στήριξη που είχε ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια, 12 χρόνια τώρα, και να προτρέψω το καινούργιο ΔΣΣΥΓΜΑ να στηρίξει πάλι το Σύλλογο με όλη τη δύναμη για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Σύλλογο Τριτέχνων Καρδίτσας που στα χρόνια της ίδρυσης, τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης μας στήριξε και μας βοήθησε, το Σύλλογο Τριτέχνων Λάρισας, το Δήμο Φασάλων που μας παρέχει μια έκπτωση στο νερό και όπου αλλού το χρειαζόμαστε να στηρίζει. Να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη του Συλλόγου που μας βοηθούν με την παρουσία τους και έστω και με την συνδρομή τους. Και να σας ευχηθώ όλους καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μάκη Σκύου, που θα έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πάντα ήσασταν δίπλα μας σε ό,τι τίποτε δυσκολίες είχαμε σαν ποιούς και δεν μας έτυχαν γύρω αυτά τα χρόνια. Πάντα στεγόσασταν δίπλα μας και σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και όλα θα πάνε καλύτερα και ό,τι χρειαστείτε από το Δήμο, έχουμε ήδη μιλήσει μαζί. Ό,τι χρειαστείτε, θα το συζητάμε και θα είμαστε. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο του Τεκνονομού Λάρισας, τον κύριο Θεόδωρο Νικόλαο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Όπως επίσης έχουμε υγεία, χαρά, ευγνωρία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή το προσπαθούμε μόνοι μας τις δυνάμεις, η τεχνία να εξισωθεί με την πολυτεχνία σας. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε και τον εκπρόσωπο Τριτέχνου Νομού Καρδίτσας, τον κύριο Καπρογιάννη Βασίλειο, όπως έφυγε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Τριτέχνων Βαρσάλου για την πρόσκληση. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Δημήτρης, έχουμε μια καλή συνεργασία και εγγυόμαστε ότι θα τη συνεχίσουμε, γιατί τα παιδιά κάποιοι και ο νέος πρόεδρος είναι παλέμαχος και ιδρυτής αυτού του Συλλόγου και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία όπου και όποτε και όταν μας χρειαστούν. Θέλω να μεταφέρω και το κλίμα της Ομοσπονδίας και θέλω και βλέποντας εδώ σήμερα ότι να συνεχίσετε να αγαπάτε το Σύλλογο των Τριτέχνων Φασάρων καθώς επίσης και όλους τους Συλλόγους, γιατί χρειάζεται ένας δυναμικός αγώνας ώστε να πετύχουμε τον πρωταρχικό σκοπό μας,
που ήταν ένας και μοναδικός. Οι τρίτεχνοι να ενταχθούν στον νόμο της πολυτεχνής οικογένειας. Και έτσι πρέπει να γίνει. Και όλοι όσοι μπορούν να βάλουν πλάτη σε αυτό τον αγώνα, τους καλούμε να συμμετέχουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Καλές δουλειές στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που πιστεύω ότι θα υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω ότι το φλουρί αντιστοιχεί σε μία δωροεπιταγή αξίας 80 ευρώ από το κατάστημα του κυρίου Δρόσου. Ναι. Και τώρα θα παρακολουθήσετε, θα σας βάλουμε σε βιντεάκι λίγο τις δράσεις του συλλόγου μας. Thank you.
πρόεδρο, κύριε Αχιλέα Δρόσο, να παραδώσει τον έπαινο στη Βακαλοπούλου, δεν ξέρω αν είναι, Βακαλοπούλου Μάρθα Μαρία του Γεωργίου και της Αγλαϊάς, που έχει περάσει ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανολόγων και μηχανικών υπολογιστών το Ζάνι. Όχι, ωραία. Την έχασα. Εντάξει. Οπότε εδώ στην επόμενη. Βολιωτόπουλος Γεώργιος, Αθανάσιος του Παναγιώτη και της Πολυξέντης, μονίμων υποξιωματικών λαχνικού. Thank you.
Πρέπει να το καθένα